Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν κάποιος παρακολούθησε τη συζήτηση και στην Επιτροπή της Βουλής, αλλά και σήμερα, θα διαπίστωσε ότι πίσω από τους καυγάδες, τους υψηλούς τόνους, κυρίως ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, όπου από τη μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τη συμφωνία λέγοντας ότι εμείς ακολουθήσαμε τη δική σας πολιτική, αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακολούθησε την πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και απ' την άλλη η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη συμφωνία ψαρεύοντας θολά νερά του εθνικισμού, θα διαπίστωσε ότι πίσω από αυτούς τους καυγάδες υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, παρά τις διαφορές και παρά την στάση απέναντι στη συμφωνία. Αυτός ο παρονομαστής είναι η ουσία αυτού που συζητάμε σήμερα. Το ότι όλοι σας, όλοι, αποκρύπτεται τη μεγάλη εικόνα της περιοχής, τη μεγάλη εικόνα των Βαλκανίων, γιατί κανένας σας δεν αμφισβητεί πολιτικά, στρατηγικά, τους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καρπός των οποίων υπήρξε και η Συμφωνία των Πρεσπών και φυσικά πολλά άλλα. Αρκεί να δει κανείς ποιοι στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών από την αρχή μέχρι τώρα. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτός ο προοδευτικός ηγέτης που στείνει τείχη, που πυροβολεί μετανάστες, που στηρίχτηκε από την Ku Klux Klan και που έκανε τα πάντα για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Δεύτερον, την στήριξε με κάθε τρόπο το ΝΑΤΟ. Αυτός ο δολοφονικός οργανισμός που φούτωσε τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια, αιματοκύλησε την περιοχή 2 και 3 φορές, επέβαλε αλλαγή συνόρων, έριξε βόμβες αποπλουτισμένου ουρανίου. Αυτός ο οργανισμός οργάνωσε μια ολόκληρη εκστρατεία για να γίνει αποδεκτή η Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν και ο πρώτος που συνεχάρει το ΖΑΕΦ για το αποτέλεσμα στη Βουλή της Φύρων. Τρίτον, στήριξαν τη Συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη και καλύτερη η Μέρκελ, που ήρθε στην Ελλάδα για να συγχαρεί τον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο φυσικά για τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στην εφαρμογή των μνημονίων, αλλά και για την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και φυσικά δεν ήταν μόνο η Μέρκελ. Ήταν ο Γιούνκερ, ήταν ο Μακρόν, ήταν πολλοί άλλοι. Και λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου, το είπε πριν στην ομιλία της, ότι το κάνανε αυτό, στηρίξανε και στηρίζουν τη συμφωνία, γιατί φοβούνται και αυτοί τον εθνικισμό και την άνοδο της ακροδεξιάς. Καλά, μιλάτε σοβαρά? Ο γερμανικός υπεριαλισμός δεν ήταν αυτός που πρωτοστάτησε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 στην υποδάβληση του εθνικισμού στα Βαλκάνια και στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, όχι στην κατάρρευση όπως υπόθηκε, στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Λέτε για εθνικισμό. Ο Κούρτς, ο ακροδεξιός καγκελάριος της Αυστρίας, δεν ήταν αυτός που έστειλε μήνυμα πριν λίγο καιρό για τις θετικές προοπτικές που έχει η Συμφωνία των Πρεσπών? Για αυτά τα ζητήματα κανένας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας άλλος, δεν λέτε τσιμουδιά. Δεν υπάρχει υπεριαλισμός, δεν υπάρχουν αμερικανονατοικοί σχεδιασμοί που φτάνουν μάλιστα στα όρια πολεμικών προετοιμασιών, δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τους αγωγούς, τις αγορές, τις πρώτες ύλες. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μόνο το παραμύθι που ακούσαμε πάλι σήμερα, ότι στη γειτονική χώρα έγινε πρωθυπουργός ένας μετριοπαθής πολιτικός, ο ΖΑΕΦ. Σήμερα μάλιστα μάθαμε ότι είναι σοσιαλιστής και αριστερός. Ο ΖΑΕΦ, ο οποίος έδωσε μια ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα και να ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα στη μεγάλη αγκαλιά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το παραμύθι έχει στόχο να συγκαλύψει την ομή και αμήλικτη πραγματικότητα. Ότι δηλαδή τη Συμφωνία των Πρεσπών την ήθελε, τη στήριξε και την επέβαλε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, όλη αφρόκρεμα των πιο δολοφονικών, επιθετικών, πολεμοκάπηλων χωρών και οργανισμών
που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν σπείρει και τον εθνικισμό και το θάνατο στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Και την στήριξαν αυτή τη συμφωνία με προφανή στόχο να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια και να αποδυναμωθεί έτσι η επιρροή της Ρωσίας άλλων ισχυρών κρατών στο πλαίσιο αυτών των σφοδρών και κλιμακούμενων ανταγωνισμών που υπάρχουν. Από πού προκύπτει αυτό? Από την ίδια τη συμφωνία. Προκύπτει ξεκάθαρα από το άρθρο 2 της συμφωνίας, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο ότι το ένα μέρος δεν θα εμποδίζει το άλλο μέρος σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά κάνει ένα ακόμη βήμα παραπέρα και περιγράφει ξεκάθαρα όλα τα βήματα και τη διαδικασία ένταξης της γειτονικής χώρας πρώτα στο ΝΑΤΟ και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ουσία της συμφωνίας. Η ουσία της συμφωνίας είναι το άρθρο 2, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, που παραπληροφορούσαν στις συναντήσεις, στις ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ που έθετε αυτό το ζήτημα, ότι δήθεν στο κείμενο της συμφωνίας δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ακριβώς αυτή η συμφωνία είναι αμερικανονατοικής σκοπής, έχει τη δική του σφραγίδα, γι' αυτό το λόγο ακριβώς και στο κείμενο της συμφωνίας παραμένουν τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, περί μακεδονικού λαού, πολίτη, γλώσσας και ούτω καθεξής. Και εδώ τίθεται το εξής εύλογο ερώτημα. Αφού επιλέγεται ο όρος Βόρεια Μακεδονία για την ονομασία, με τον οποίο εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, για ποιο λόγο δεν επιλέγεται και αυτός ο όρος για την ιθαγένεια ή για τη γλώσσα? Βόρειο-μακεδονική ιθαγένεια, βόρειο-μακεδονική γλώσσα. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές οι αμφισημείες και αυτές οι διατυπώσεις δεν αποτελούν έναν αθώο συμβιβασμό, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, επιλέγονται συνειδητά με στόχο να συντηρείται ο αλυτρωτισμός, ο εθνικισμός και στη μία χώρα και στην άλλη, για να διαιρούνται οι λαοί και να περνούν τα επικίνδυνα σχέδια των υπεριαλιστών. Και αυτά θα ξαναβγούν στην επιφάνεια την κατάλληλη στιγμή που αυτοί θα επιλέξουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Αυτά που είπε χτες ο κύριος Κατρούγκαλος στην Επιτροπή, στην ομιλία του στην Επιτροπή, ενισχύουν κατά τη γνώμη μας αυτούς τους προβληματισμούς. Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος εχθές ότι η αναφορά αυτή έχει να κάνει με έναν ατομικό αυτοπροσδιορισμό. Ατομικό αυτοπροσδιορισμό. Βεβαίως ο καθένας έχει το δικαίωμα ατομικά να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Όταν όμως αυτά μπαίνουν σε διεθνή κείμενα, σε διεθνείς συμβάσεις, κύριε Κατρούγκαλε, τότε δεν μιλάμε για ατομικό αυτοπροσδιορισμό. Μιλάμε για συλλογικό αυτοπροσδιορισμό. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για να ανακύψουν είτε υπαρκτά είτε ανύπαρκτα μειονοτικά ζητήματα, να αλλάξουν σύνορα και μάλιστα να αλλάξουν με το αίμα των λαών. Χαρακτηριστική περίπτωση, όχι μοναδική, αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν το Κόσοβο. Το Κόσοβο αποσχίστηκε από την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού. Σε αυτό το όνομα αποσχίστηκε. Και επειδή ακριβώς ισχύει αυτό το πολιτικό διεθνές περιβάλλον, τελικά αυτός ο αυτοπροσδιορισμός είναι και νόθος. Επειδή όλα αυτά καθορίζονται από τους ισχυρούς, πάβει να είναι αυτοπροσδιορισμός και στην ουσία γίνεται ετεροπροσδιορισμός. Και το ξαναλέμε, μην τα χρησιμοποιείτε αυτά τα επιχειρήματα, κύριε Κατρούγκαλε. Μην τα χρησιμοποιείτε. Γιατί αυτά ενίοτε γυρνάνε και μπούμεραγκ. Και ονοών νοήτο. Ακόμη και ορισμένες πιο σοβαρές τοποθετήσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι εν πάση περιπτώσει ένα διεθνές πρόβλημα δεν λύνεται και χωρίς την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα, που ενδιαφέρεται για τους δικούς τους λόγους. Ακόμη και αυτές οι προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν την παρέμβαση των υπεριαλιστικών οργανισμών ως κάτι επιμέρους,
ως κάτι δευτερεύον, συγκυριακό, συμπτωματικό, ενώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι η όλη διαδικασία καθορίστηκε βήμα-βήμα με βάση τη δική τους παρέμβαση. Αυτοί οργάνωσαν τη διαδικασία. Αυτοί καθόρισαν τα χρονοδιαγράμματα τον Ιούλιο του 2018 στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτοί διαμόρφωσαν το πλαίσιο της συμφωνίας, αυτοί επέβαλαν και τη συμφωνία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής, το οποίο εδώ παραγνωρίζεται ή ξεπερνιέται έτσι. Δεν μιλάμε για επίλυση του ζητήματος, γιατί δεν μπορεί το ζήτημα αυτό να επιληθεί προς το συμφέρον των λαών και του ελληνικού λαού και του γειτονικού λαού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν, όσο κι αν επιμένετε για το αντίθετο, οι εμπριστές των Βαλκανίων να είναι ταυτόχρονα και πυροσβέστες. Είπατε πριν, και είναι σωστό, το είπε και η κυρία Αναγνωστοπούλου, για την αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Ότι αυτή είναι η κατάσταση στην περιοχή, τα σχέδια για τη Μεγάλη Αλβανία, τα μουσουλμανικά τόξα, το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πρέπει, λέτε, η χώρα να κλείνει και τα διάφορα μέτωπα. Και το ερώτημα που προκύπτει, αλλά δεν το απαντάτε, είναι το εξής. Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή προκύπτουν από μόνοι τους. Γίνονται ερήμην του ΝΑΤΟ. Γίνονται ερήμην των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γίνονται ερήμην της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και όχι. Όλα αυτά έχουν τουλάχιστον τη σύμφωνη γνώμη αυτών των δυνάμεων, αν δεν έχουν, που εμείς αυτό πιστεύουμε, την ενεργητική στήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός λοιπόν οι δυνάμεις που έβαλαν, που βάζουν φωτιά στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, που ενισχύουν την παρουσία τους στη χώρα μας, δεν μπορούν να είναι εγγυητές ούτε της ειρήνης, ούτε της σταθερότητας, ούτε φυσικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είτε κοροϊδεύει συνειδητά, είτε έχει πλήρη άγνοια της ιστορίας. Γιατί εταίρος στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία, όμως αυτό δεν εμπόδισε καθόλου την άρχουσα τάξη της Τουρκίας να γκριζάρει το Αιγαίο, να εντείνει τις προκλήσεις, τις διεκδικήσεις και με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Εταίρος στο ΝΑΤΟ και προσεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η Αλβανία, όμως επίσης αυτό δεν έχει εμποδίσει την προκλητικότητα της άρχουσας τάξης Αλβανίας να θέτει σε εφαρμογή τα σχέδια για Μεγάλη Αλβανία, ξεκινώντας μάλιστα άμεσα με την ουσιαστική προσάρτηση του Κωσόβου. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος μύθος της κυβέρνησης, ότι δήθεν επιλύεται ένα ιστορικό θέμα για πολλά χρόνια και ότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τη σταθερότητα. Ποιος είναι ο δεύτερος μύθος? Ο δεύτερος μύθος, που είναι και πιο πονηρός και, για να μην πούμε, και πιο ανήθικος, είναι αυτό που λέει ότι το ζήτημα της εισόδου της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ δεν αφορά εμάς. Είναι επιλογή του γειτονικού λαού να μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η θέληση του λαού της Φύρομ να μπει στο ΝΑΤΟ. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα. Από πού προκύπτει αυτό? Στο δημοψήφισμα που οργανώθηκε, με όλους αυτές τις παρεμβάσεις, τους εκβιασμούς, τα τελεσίγραφα, σε αυτό το δημοψήφισμα, που το ερώτημα ήτανε, συμφωνείτε ή όχι με την ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχόμενη τη συμφωνία? Αυτό ήταν το ερώτημα. Δεν ήταν αν αποδέχεστε ή όχι τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτό το δημοψήφισμα απήχε το 70% του γειτονικού λαού. Και έδειξαν οι υπεριαλιστές ότι τη θέληση των λαών, όπως και τώρα και παλιότερα, σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, την έχουν γραμμένη στα παλιά τους στα παπούτσια. Αφού πρώτα κατέφυγαν σε πιέσεις, τελεσίγραφα, εκβιασμούς και ούτω καθεξής, στο τέλος αγνόησαν και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που οι ίδιοι έστησαν. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αλλά ας δεχτούμε τη λογική σας. Ας δεχτούμε τη λογική σας. Ότι δηλαδή ένας λαός επιλέξει να ακολουθήσει κάτω από τις πλάνες, τους εκβιασμούς, τις πιέσεις, να ακολουθήσει μια λανθασμένη αντιλαϊκή επιλογή και να ενταχθεί σε έναν τέτοιο οργανισμό. Από πού και ως πού μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται μάλιστα και αριστερή προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να πρωτοστατεί, να ενθαρρύνει, να σμπρώχνει
αυτόν τον λαό για να μπει μια ώρα αρχίτερα στη φυλακή αυτών των οργανισμών. Βλέπετε λοιπόν ότι ούτε αυτό το επιχείρημά σας αντέχει σοβαρή κριτική. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, αν η εξωτερική σας πολιτική εξαντλούταν μόνο στη Συμφωνία των Πρεσπών, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, το οποίο εμείς το θεωρούμε πολύ επικίνδυνο, ανεξάρτητα όμως από αυτό, είχατε τουλάχιστον καλές προθέσεις. Όμως εδώ, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της πολιτικής σας. Μια πολιτική η οποία συνιστά τον καλύτερο υπηρέτη των Αμερικανονατοϊκών επιλογών και τα έχει δώσει όλα. Μην κρύβονται ορισμένοι δηλαδή εδώ πίσω από το δάχτυλό της. Στηρίξατε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, μέχρι και για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Συμμετείχατε σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Διευρύνατε και επεκτείνατε τις Αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα. Διατηρείτε στο ύψος των 4 δις ευρώ τις δαπάνες για ανατοϊκές ανάγκες. Και φυσικά μέρος αυτής της πολιτικής είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή η πολιτική σας να εγκλωβίσετε και άλλους λαούς μαζί με τον ελληνικό λαό στη φυλακή και τα δεσμά αυτών των οργανισμών. Με όλα αυτά που κάνετε, με όλα αυτά, κάνετε φιλιρηνική ρογμή στον υπεριαλισμό. Αυτό που είπε πριν η κυρία Αναγνωστοπούλου, έλεος δηλαδή. Και αυτό δεν είναι αναγκαίο να το πούμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι Αμερικάνοι. Η έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες, που λέει το εξής, ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και προσφέρει τοποθεσίες εκτός της Σούδας για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτά τα εύσημα από τους Αμερικάνους τα παίρνετε επειδή κάνετε ρογμή στην υπεριαλιστική τους πολιτική. Έχουν τάσεις αυτοκτονίας δηλαδή όλοι αυτοί. Φτάνει μάλιστα στο σημείο η έκθεση να λέει ότι θα επιστρατευτούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πιστεί ο ελληνικός λαός για την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής. Αυτά λέει η έκθεση. Που θυμίζουν άλλες εποχές, σκοτεινές εποχές που είναι καταδικασμένες στη συνείδηση του λαού, του ελληνικού λαού, όπως επίσης είναι καταδικασμένες στη συνείδηση αριστερού προοδευτικού κόσμου που όλα αυτά τα έχει βιώσει στο πετσί του. Και αυτό το ρόλο τον αναλάβατε, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φυσικά, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί θέλετε να κάνετε εθνικές υποχωρήσεις, αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία κτλ. Βέβαια και εσείς τα λέγατε παλιότερα για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όχι. Αναλάβατε αυτό το ρόλο γιατί αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, τμήματων του ελληνικού κεφαλαίου που προσδοκούν να πάρουν μερίδιο, από τη μοιρασιά των ανταγωνισμών για τους αγωγούς, τις πρώτες ύλες, τις αγορές και να κερδίσουν φυσικά και από τις επενδύσεις που γίνονται και προβλέπονται στο άρθρο 14 της Συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό είναι και το περιεχόμενο του συνθήματος που έχετε λανσάρει «Ελλάδα, ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια». Πολύ προοδευτικό και πολύ διεθνιστικό αυτό το σύνθημα. Βέβαια δεν το ακούμε πρώτη φορά. Το έλεγε παλιότερα η κυβέρνηση Σιμίτη, η κυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία των 90, θυμάστε τότε η οικονομική διείσδυση στα Βαλκάνια, τότε που ελληνικές επιχειρήσεις έφευγαν για να βρουν πιο φτηνή εργατική δύναμη και περισσότερα κέρδη, αλλά και τότε που η κυβέρνηση Σιμίτη με αυτό το σύνθημα στήριζε τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Μάλιστα, με ορισμένα στελέχη αυτής της κυβέρνησης φτιάχνετε τώρα και τον προοδευτικό πόλο στα Μέγαρα Μουσικής και από εδώ και από εκεί. Και τίθεται το ερώτημα. Αν έλεγε ο Ράμα, αν έλεγε ο Ζάεφ, αν έλεγε ο Ερντογάν, αν έλεγε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας να γίνει η Αλβανία, η Φύρομη, η Τουρκία να γίνουν ηγετικές δυνάμεις στα Βαλκάνια, εμείς τι θα λέγαμε, εσείς τι θα λέγατε? Πρόκληση, επεκτατισμός, εθνικισμός και ούτω καθεξής. Γιατί δεν ισχύει αυτό και για την Ελλάδα και για την ελληνική κυβέρνηση? Γιατί δεν ισχύει, που στην ουσία παίζει το ρόλο με τις πλάτες των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ, παίζει το ρόλο ενός μικρού υπεριαλιστή στην περιοχή? Βλέπετε λοιπόν ότι ο εθνικισμός και ο κοσμοπολιτισμός δεν χωρίζονται με συνικά τείχη. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Γι' αυτό δεν μπορείτε να είστε πραγματικοί αντίπαλοι του εθνικισμού της ακροδεξιάς, με την οποία άλλωστε συγκυβερνούσατε για 4 χρόνια. Τι λέει το ΚΚΕ, τι λέει το ΚΚΕ, ό,τι λέει εδώ και 25 χρόνια. 1992, να τα θυμίσουμε, η Αλέκα η Παπαρίγα, μετά από τη γνωστή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είτε απαλληφθεί το όνομα, είτε δεν απαλληφθεί, τα προβλήματα για την Ελλάδα αλλά και για τους λαούς θα γίνονται όλο και πιο έντονα, εφόσον συνεχίζεται η επέμβαση των ξένων δυνάμεων στα Βαλκάνια, της ΕΟΚ τότε, δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη, και τον ΗΠΑ, εφόσον συνεχιστεί η πολιτική του Διέρ και Βασίλευε. Τότε, στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ήσασταν όλοι μαζί. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο συνασπισμός τότε, συμμετείχατε μαζί στα συλλαλητήρια του 1992, η Αυγή του 1992, στα συλλαλητήρια του τότε. Παλμός με ωριμότητα, εντυπωσιακό το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Αυτά λέγατε τότε. Όχι γιατί ο κύριος Δραγασάκης σήμερα δείχνει ότι έχει πάθει αμνησία και λέει ότι ο συνασπισμός εφαρμόζει τις πάγιες θέσεις του από το 92. Το 92 λέγατε κι εσείς, η Μακεδονία είναι μία και μόνο ελληνική, μαζί με τον Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε παρακάτω. 2008, Βουκουρέστι. Ο λαός, τι έλεγε το ΚΚΕ, ο λαός με την πάλη του να βάλει βέτο σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. 2011, τις εξελίξεις στα Βαλκάνια τις φραγίζει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις διακηρύσουν πως συζητούν μόνο το όνομα της γειτονικής χώρας, στην πραγματικότητα η άρχουσα τάξη της Πουγουδουμού θέτει με κάθε ευκαιρία ζήτημα αναγνώρισης μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Αυτό λέμε και σήμερα. Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με όλους όσους είτε τότε είτε σήμερα επικεντρώνουν στο όνομα, εμείς προβάλλουμε την ανάγκη να μπουν εμπόδια στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαλληφθούν οι αλυτρωτισμοί, να αντιμετωπιστεί ο εθνικισμός της κάθε πλευράς, είτε της μιας είτε της άλλης, που αξιοποιείται για αλλαγές συνόρων, αιματοχυσίες και για να διαιρούνται οι λαοί. Γιατί δεν υπάρχουν γενικά Βαλκάνοι. Δεν υπάρχουν γενικά Βαλκάνοι. Και στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και σήμερα υπάρχουν οι αστικές τάξεις των βαλκανικών κρατών που συνεργάζονται, κάνουν κοινέ business, τσακώνονται, πολεμούν μεταξύ τους αν δεν τα βρίσκουν, γιατί αυτά είναι προσωρινά στον καπιταλισμό. Υπάρχουν και οι βαλκανικοί λαοί που και τότε και σήμερα θα πληρώσουν το τίμημα από την ενίσχυση αυτών των σχεδιασμών, οι οποίοι προωθούνται με τη συμφωνία που υπογράψατε. Γι' αυτό αυτή η συμφωνία είναι φιλοϊμπεριαλιστική και στρέφεται εναντίον και του ελληνικού λαού και του λαού της γείτονιος χώρας και όλων των λαών της περιοχής. Τελειώνω με το εξής. Εμείς είμαστε με τους λαούς. Εμείς είμαστε με τη δυνατότητα που έχουν οι λαοί, με τη φιλία, την αλληλεγγύη τους, την κοινή τους πάλη, να αντιπολέψουν και τα πολεμοκάπηλα σχέδια αυτών των οργανισμών, να αποδεσμευτούν από αυτούς τους οργανισμούς και να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι των εξελίξεων των ζωών τους με τη δική τους εξουσία. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί, όταν έχουν οι ίδιοι την εξουσία, μπορούν τέτοιες διαφορές να τις λύνουν προς όφελός τους.